Μεταξύ άλλων, σε ομόφωνο ψήφισμα κατέληξε το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής σχετικά με την πρόταση των ιατρικών συλλόγων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ίδρυση μονάδας ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Κατά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα το απόγευμα της 3ης 30 Ιουλίου, κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, τον κύριο Χρήστο Χατζηπέμου, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Χατζηπέμου. Καλησπέρα και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε με το ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την ίδρυση της ΜΕΘ Παίδων. Ένα αίτημα των κατοίκων της περιφέρειας, νομίζω όλης της περιφέρειας της ΠΑΜΑΘ. Και νομίζω ότι έχει εκφραστεί ομόθυμα αυτό από όλους τους ιατρικούς συλλόγους της περιφέρειας, οι οποίοι ζήτησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και άλλους φορείς την έκδοση ψηφισμάτων συμπαράστασης στο δίκαιο αίτημά τους να αποκτήσει η Αλεξανδρούπολη μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά και εφήβους, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχεται καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και να μπορούν να πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις υψηλού επίπεδου στην Αλεξανδρούπολη, που εν πάση περιπτώσει είναι πιο στελεχωμένη και κατάλληλη για τη φιλοξενία μιας τέτοιας μονάδας ΜΕΘ. Κύριε Χατζηπέμου, παράλληλα είχαμε και την αποδοχή από τον Δήμο Κομωτινής της δωρεάν παραχώρησης οικοπαίδου όπισθεν του νοσοκομείου Κομωτινής, ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου, για την εγκατάσταση σχολικών υποδομών. Ακριβώς. Υπήρχε αίτημα το οποίο υποβλήθηκε από τη μεριά του Δήμου, ανταποκρίθηκε το Πανεπιστήμιο. Παραχωρήθηκε η συγκεκριμένη έκταση. Θα εξετάσουμε πρώτα την καταλληλότητά της και τη δυνατότητά της να αξιοποιηθεί και να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε σχολική μονάδα σε μια περιοχή η οποία αναπτύσσεται πληθυσμιακά και είναι πίσω από το νοσοκομείο της Κομωτινής ακριβώς. Γνωρίζουμε τι σχολείο πρόκειται να αναγεννηθεί και τι θα αποσυφορηθεί, αν θα είναι τη πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ας μην προτρέξουμε λίγο. Πρώτα θα πρέπει να δούμε την καταλληλότητα του γηπέδου για τη φιλοξενία. Γιατί, όπως είχε επισημανθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο εκείνο. Παράλληλα, στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε και υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κομωτινής και της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ακελαρόπουλος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για να μάθει το κόσμο? Η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής δραστηριοποιείται και στην περιοχή της Κομωτινής, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω, από το 1995-96. Είναι η Εταιρεία αυτή Κοινωνικής Ψυχιατρικής από τον καθηγητή τον κύριο Σαγελαρόπουλο, είχε ιδρυθεί στα πλαίσια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη. Ένας ιδιωτικός φορέας, ο οποίος προσπαθεί να συνδράμει στα θέματα ψυχικής υγείας την περιοχή, και στην περιοχή τη δική μας δραστηριοποιείται ήδη, όχι μόνο στο Δήμο Κομωτινής, όπου κανείς μπορεί να τους επισκεφτεί, αλλά και στα πλαίσια εφαρμογής κάποιων προγραμμάτων, επιδοτούμενων προγραμμάτων από την πολιτεία, παραδείγματος χάρη για την στήριξη των οικογενειών οι οποίες επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες, από φωτιές κτλ. Οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα θα έλεγα ότι δεν κοστίζει και κάτι στο Δήμο, είναι μια πρωτοβουλία η οποία στηρίζεται από τη μεριά μας, προωθείται από τη μεριά μας, ευελπιστώντας σε καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό και ήταν ομόφωνη και η απόφαση πάνω και σε αυτό το τομέα, στο να υπάρξει ένα μνημόνιο ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής του κ. Σακελαρόπουλου και ανάμεσα στο Δήμο της Κομωτινής. Κύριε Χατζηπέμου, ποια άλλα θέματα εκτός των υπηρεσιακών απασχόλησαν τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου? Απασχόλησαν τα τιμολόγια της ΔΙΑΜΑΤ καταρχήν και η αύξηση του ΣΚΑΙ, το οποίο χώρεσε ιδιαίτερη συζήτηση, καθώς είχε με παρουσία ενός εξωτερικού συνεργάτη οικονομολόγου της ΔΙΑΜΑΤ. Είναι η εταιρεία που έχει συσταθεί με κρατική μέρημνα για τη διαχείριση των σκουπιδιών, των οποίων το κόστος για τη συμμετοχή κάθε τόσο ανεβαίνει ανεξήγητα και για το Δήμο Κομωτινής, δηλαδή μέσα σε ένα χρονικό διάστημα και σε ένα χρονικό ορίζοντα πενταετίας, μπορούμε να συζητάμε για μια αύξηση η οποία ξεπερνά το περίπου 200%. Αυτές οι αυξήσεις, όπως είναι φυσιολογικό, δημιούργησαν κάποιες αντιρρήσεις και κάποιες αντιδράσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία υποχρεωτική, στην οποία μετέχουν όλοι οι Δήμοι, μετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά θα έλεγα ότι το πεπόνι και το μακέρι το έχει η ίδια η κεντρική διοίκηση, αφού
υπάρχει, είναι ουσιαστικά που διαμορφώνει περισσότερες φορές τις τιμές του κόστους των σκουπιδιών, τα οποία παράγουμε και στη συνέχεια επεξεργάζεται η ΔΙΑΜΑ. Ένα δεύτερο μεταζήτημα το οποίο ετέθη στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η ανάγκη να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο νέο, στη νέα πλατεία που έχει διαμορφωθεί στο Φανάρι. Μια πανέμορφη πλατεία, ένα πάλι όμορφο έργο το οποίο αναδεικνύει το Φανάρι και αναβαθμίζει τον χώρο και τις πλατείες του. Εκεί λοιπόν στο λιμάνι του Φανάριου διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφοριακά, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, όπου υπήρχε τρομερά μεγάλη συμφόρηση. Έτσι αποφασίστηκε να απαγορευτεί το παρκάρισμα των οχημάτων περιμετρικά. Θα μπορούν έτσι να αναπτύξουν τα παρακείμενα καταστήματα, τα πεζοκαθίσματα, να αναδεικνύεται και το λιμάνι ως θέα, ως αξιοθέατο στη συνέχεια. Και εν πάση περιπτώσει να μπορέσει να μονοδρομική η διαδικασία της διέλευσης των οχημάτων, όπου θα εισέρχονται από την πλευρά του λιμανιού και θα βγαίνουν από τη μεριά του Βενζινάδη, που έτσι ούτως ώστε να μην γίνεται αυτό το κυκλοφοριακό αλαλούμ που παρατηρήθηκε το Σαββατοκύριακο. Πιστεύουμε και αυτό ήταν ένα αναγκαίο μέτρο, προσωρινό βέβαια, γιατί θα ακολουθήσει μια κυκλοφοριακή μελέτη που θα ρυθμίσει όλα αυτά τα ζητήματα, και γι' αυτό και επικροτήθηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπάνου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.